Τι έγινε με το πάτερ στο Ρούξου. Δηλαδή, θέλετε να τελειώσουμε το πάτος ή ο πάτος όπως προσδιορίζεται. Πάμε να το ακούσουμε. Ο πάτος είναι η λέξη. Το βαρέλι έχει κρασί. Κάτω, πάτο. Πάτος. Όταν βλέπεις μια κοπέλα με ωραίο, λες έχει αυτή, έχει ωραίο. Στήθος. Όχι, πιο κάτω. Ωραίο. Αλλιώς, ωραίο. Επίστεια. Ωραίο, αλλιώς. Έχει ωραίο, πω, τι ωραίο. Πώς. Αλλιώς. Λέει, είναι το πιο εύκολο μπορείς να βρεις. Πάτος. Ναι. Το κάτω, το κάτω. Ο πάτος ήταν η λέξη. Έχει ωραίο. Ωραία, και μπράβο. Γιατί είναι η τηλεόραση, εκτός από ενημερωτική, είναι και εκπαιδευτική. Mm-hmm. Να μάθουν τα παιδάκια ότι διαθέτει πάτο. Η μαμά διαθέτει ωραίο πάτο. Πώς προσδιορίζεις τη λέξη πάτο. Η δασκάλα έχει ωραίο πάτο. Το βάθος και το πλάτος της έννοιας πάτος. Μετά το είδες αυτό το κοριτσάκι που το είπε, πώς ήταν, 18, 19, πώς είναι. Όσο και να είναι. Λέει πάτος. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούσε να σκεφτεί και κάτι άλλο. Δηλαδή, το λες μία φορά. Το κάνεις μία δεύτερη προσπάθεια, βρίσκεις κάτι άλλο. Όμως εκεί είχαμε εστιάσει να πούμε το πίσω μέρος με όλους τους τρόπους. Τίποτα άλλο όμως. Έτσι, αυτό είναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Και έτσι πατώσαμε πνευματικά. Πατώσαμε πνευματικά, αλλά τώρα εγώ θα σας πάω. Θα κλείσουμε, παιδιά, με το νούμερο 30, τροχός της τύχης, γιατί έχει να κάνει με τη Βουλή. Για να δείτε πόσο γνωρίζει ο Έλληνας τι σημαίνει γραφείο και Βουλή. Το λύνεις και παίρνεις 100 ευρώ δώρο από μας. Γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βούλα. Υποψιάστηκες τι πήγες στραβά. Δεν έχω δεύτερη ευκαιρία. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Οπότε διόρθωσε το λάθος σου. Γραφεία προϋπολογισμού του κράτους στη Βούλα. Θα αγοράσω. Ποιο φωνή είναι. Το ύψιλον. Λύσε μου το γρίφο για 240 ευρώ. Γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στα Βούλα. Γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή. Αυτά. Αυτά τα παιδάκια τα είδες. Στα Βούλα και στη Βουλή. Ψηφίζουν αυτά, ψηφίζουν. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Αυτά έχουν ψήφο. Και δεύτερη προσπάθεια και δεύτερη ευκαιρία και τρίτη ευκαιρία. Εξαρτάται η ζωή της πολιτείας από αυτά τα παιδάκια. Γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βούλα. Ναι, γιατί ακριβώς έχουν στη Μούρη τη Βούλα της Κουταμάρας και της Αγραμματοσύνης.